Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Ακούτε κραυγές χαράς πίσω, ακούτε κλάματα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Αγωνία για τα αποτελέσματα, για το αν θα περάσουμε ή όχι. Αθανασία, γιατί έχεις αγωνία? Είσαι επαγγελματίας μοντέλο. Είμαι επαγγελματίας, ναι, απλά είναι κάτι καινούριο για μένα, η τηλεόραση. Και επειδή είναι καινούριο για σένα, στην Μπασαρέλα έκανες γκριμάτσες? Όχι, η Μπασαρέλα μου έφυγε η συγκεκριμένη γκριμάτσα επειδή μου έφυγε το παπούτσι. Η γη να γυρίσει ανάποδα, εσύ κοιτάς τη δουλειά σου. Κοίταξες τη δουλειά σου? Ναι, φυσικά, και συνέχισα. Με γκριμάτσες το πρόσωπο. Μαριάννα. Ναι. Πώς πήγε η εμπειρία? Μου άρεσε πολύ η εμπειρία. Τώρα έχω μια αμφιβολία, αλλά μου άρεσε πολύ και η Μπασαρέλα. Ήταν η πρώτη φορά, σωστά? Mm-hmm. Τα παπούτσια πώς ήτανε? Ναι, προσπαθούσα να μην τα σκέφτομαι για να κάνω αυτό που έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Πολύ επαγγελματικό εκ μέρους. Στον αντίποδα, με τη διπλανή σου την Αθανασία. Μαριάννα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Τα έκανες όπως πρέπει να τα κάνει ένα μοντέλο που ακούει. Μπράβο. Συνέχισε έτσι. Γενικά, μέσα μου βαθιά πίστευα ότι θα περάσω στο σπίτι και τελικά βεβαιώθηκα. Ροζάνα, γιατί θεωρείς ότι θα έπρεπε να συνεχίσεις ενδεχομένως στο Next Top Model? Γιατί τώρα που μπήκα σε αυτό το χώρο, έστω για λίγο, και είδα πώς είναι. Πώς είναι? Είναι ένας χώρος πάρα πολύ διαφορετικός, πάρα πολύ ωραίος. Άμα δώσεις το 100% σου, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Δηλαδή έβαλες το δαχτυλάκι στο μέλι και γλυκάθηκες. Γλυκάθηκα λίγο. Η Αθανασία το έχει βάλει στο μέλι, πολύ καιρό το δαχτυλάκι. Ναι, απλά θέλω να σχημολογηθώ κάτι. Έχω ξεκινήσει σε αυτό το χώρο εδώ και 8 μήνες. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπώ αυτό που κάνω. Το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση, με γεμίζει. Απλά ίσως η τηλεόραση, επειδή όπως σας είπα είναι κάτι καινούριο, ίσως μπορεί να μην μπορώ να τα απεξέλθω, ίσως να με μπλοκάρει. Δεν το έχω βιώσει ίσως ακόμα και Αθανασία, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη. Όλα αυτά στα αυτιά μου είναι μια βοή. Είναι ένα γιατί πραγματικά είναι σαν να μου λες μπλόκαρέ με, δεν θέλω την καριέρα μου, δεν θέλω να είμαι εδώ, δεν θέλω τις κάμερες, δεν θέλω να υπάρχω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν πιστεύω ότι είναι η ώρα αυτή σωστή για σένα και το timing στη ζωή σου. Πιστεύω ότι τα έχεις λίγο ζυγίσει λάθος στο μυαλό σου, οπότε δεν μπορώ να σου δώσω το εισιτήριο για το σπίτι. Λυπάμαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ροζάνα.